Πώς μου είστε, μωράκια μου. Καλημέρα. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι στο αεροδρόμιο και θα κάνουμε άλλο ένα τρελιάρικο ταξιδάκι σε αυτό το κανάλι. Ένα τρελιάρικο βλογκάκι. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Πηγαίνουμε στην Ιταλία σε έναν προορισμό που μπορεί να έχετε ακούσει, μπορεί και να μην έχετε ακούσει. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το βιντεάκι όσο θα απολαύσω και εγώ το πραγματικό ταξίδι μου. Το αεροδρόμιο, 6 ώρα το πρωί, βλέπω χαμούλες. Φεύγουμε από εκεί και είναι άδειο. Τι χαρά, τι χαρά. Για πείτε μου, πώς μου είστε σήμερα το πρωί, πώς μου ξυπνήσατε. Ξυπνήσατε χαρούμενοι, έχετε δουλειά, θα πάτε πουθενά κι εσείς για το Σαββατοκύριακο. Θα καθίσετε σπίτι να χαλαρώσετε. Για πείτε μου, πώς το βλέπετε. Επίσης, επιτέλους πρώτη φορά το θυμήθηκα να το πω στην αρχή του βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, ένα like σε αυτό το βίντεο, να γράψετε κανένα σχόλιο, να μου πείτε πώς σας φάνηκε η Περούτζια στη συνέχεια προφανώς, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Και ναι, δώστε μου ένα feedback, ρε παιδιά. Δώστε μου ένα feedback. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για πάμε να ταξιδέψουμε λοιπόν. Θα σας δώσω το αεροπλάνο. Φτάσαμε λοιπόν στην Περούτζια. Όλα ήταν πανεύκολα. Με το που προσγειωθήκαμε, περάσαμε έλεγχο διαβατηρίων μέσα σε 2 λεπτά. Πήραμε ταξί στα επόμενα 5. Μέσα σε 20 λεπτά ήμασταν στο κέντρο της πόλης, στην Πιάτσα Ιτάλια. Και το Airbnb μας είναι και ολιγικά δίπλα. Οπότε αφήσαμε τα πράγματα τώρα και ετοιμαζόμαστε να εξερευνήσουμε την πόλη. Βασικά θα πάμε να φάμε πρώτα, γιατί έχουμε πεθάνει της πείνας. Είναι 2 η ώρα εδώ και είμαστε στο δρόμο από τις 5.30 ώρα το πρωί, οπότε ναι, το χρειαζόμαστε. Πάμε. Έχουμε το πρώτο πιάτο που είναι πιατέλα λαντικών, τυριών. Τι είναι αυτό, τρούφα, ε. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραία. Το ψωμάκι μόλις γεύω το φούρνο. Don't laugh. Μόλις γεύω το φούρνο είναι πάρα πολύ νόστιμο, ζεστό και μαζί με τη μαρμελαδίτσα και τα τυράκια. Μετά από αυτό έχουμε πάστα, έρχονται. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Ένα μήνα. Πιάτο νούμερο 2. Πάστα με παρμεζάνα, μοσχαράκι και δεν ξέρω τι άλλο, κάτι άλλο είχε. Φαίνεται πεντανόστιμο, συμφωνείς? Δεν θα ήθελα, με τρομάζουν από μόρο. Όχι, ευχαριστώ παιδιά, bye, αλλά δεν θα ήθελα. όχι. Και να σου πω κάτι, δεν έχω έρθει εδώ πέρα τώρα να αντιμετωπίσω τις φοβίες μου μέσα σε μια μέρα, σε ένα 24ωρο, δεν πειράζει, άφησέ με. Έλα μου λένε. Όχι, να είσαι καλά, δεν θέλω.
Πάμε στους χριστουγεννιάτικους στολισμούς. Τι λέω, περπατάμε στον κεντρικό δρόμο τώρα, που είναι η αντίστοιχη της Ερμού, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, που έχει όλα τα μεγάλα brands και είναι τόσο όμορφα στολισμένη. Από τα καλύτερα που έχω δει. Πολύ cute, μπράβο, μπράβο, όχι, να σου πω κάτι. 10 στα 10 παίρνεις περούτσια. Αυτό είναι έρωτας. Ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει το τελευταίο καιρό τουλάχιστον. Καλά, δοκίμασε και εσύ. Ξύπνησα πριν από κανένα 20 λεπτό αφού τελειώσαμε από το lunch που σας έδειξα. Επιστρέψαμε στο δωμάτιο και πέσαμε λίγο για ύπνο γιατί ήμασταν πτώματα. Και τώρα ετοιμαστήκαμε πάλι. Κατάντια. Ετοιμαστήκαμε λοιπόν και θα πάμε ξανά στο κέντρο. Βασικά στο κέντρο είμαστε, απλά θα βγούμε έξω. Και θα πάμε να φάμε πίτσα μάλλον. Γιατί στην Ιταλία είσαι, οπότε άμα δεν φας πίτσα στην Ιταλία, πού θα φας? Και ίσως πάμε για κάνα ποτό μετά. Αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο κουρασμένοι θα νιώθουμε μετά το φαγητό και το τι όρεξη θα έχουμε. Αλλά θα σας πάρω μαζί μου λιγάκι. Για πάμε. Oh, outfit of the day, so nice. Αχ, τι να πεις. Έτσι. Όχι. Αυτό θα πάει πάνω. Κάπως καλύτερα. Έτσι, καλύτερα. Πάμε. Πάμε πιτσούλα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να έχει και ωραία γεύση. Να είναι νόστιμο. Έλα και το τιραμισού. Αφρός. Πάμε, βρήκαμε ένα ωραίο μπαρ στο Google Maps και λέμε να πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει υποτίθεται τα πιο ωραία κοκτέιλ στην Περούτζια. Ξέρω ότι ο καιρός δεν είναι για κοκτέιλ, αλλά γιατί όχι. Κατά τα άλλα φάγαμε μια απίστευτη πίτσα όμως, full παραδοσιακή ιταλική, αλλά τόσο light, και πήραμε και ένα ένα τυραμισού μετά. Παιδιά, δεν υπήρχε. Ίσως το καλύτερο τυραμισού που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Τόσο αφράτο, τόσο light, γεύση, η κρέμα ήταν απίστευτο. Και μετά το φαγητό, επειδή φουσκώσαμε, περπατήσαμε. Είναι πολύ cute πόλη, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή. Από τη μία άκρη του ιστορικού κέντρου στην άλλη, πηγαίνεις περίπου σε 10-15 λεπτά. Οπότε περπατήσαμε ένα 20 λεπτό περίπου, λίγο γύρω-γύρω, μέσα στενάκια κτλ. Και τώρα πηγαίνουμε για το ποτό, είμαστε στην κεντρική πλατεία, εδώ, με το παλάτι από πίσω, και πάμε να δούμε τι αναξίζει αυτό το μπαρ τελικά ή όχι. Αλλιώς μας λείπει το σπίτι, ύπνο, γιατί αύριο έχουμε εξερεύνηση πάλι και φεύγουμε σχετικά νωρίς το απόγευμα, οπότε θέλουμε να
να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, την εμπειρία του ταξίδι όσο περισσότερο γίνεται. Πάμε. Πήραμε πυρόνια και στην υγεία σας. Φύγαμε λοιπόν, πήγαμε μια μπύρα και είμαστε πτώματα τώρα. Κλαρώσαμε εντελώς, οπότε πάμε στο ξενοδοχείο να την πέσουμε και να σηκωθούμε αύριο το πρωί νωρίς να εξερευνήσουμε το άλλο μισό της πόλης. Αυτά λοιπόν από μένα, θα πω καληνύχτα τώρα και θα σας δω αύριο. Φιλάκια! Καλημέρα! Μια νέα μέρα μόλις ξεκίνησε εδώ στην όμορφη και γραφική Περούτζια. Δεν έχουμε πιει καφέ, δεν έχουμε φάει, είναι 9 η ώρα το πρωί και σηκωθήκαμε να πάμε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες, λίγο βιντεάκια, γιατί δεν βρέχει σήμερα ή προς το παρόν τουλάχιστον και μπορεί να έχει και λίγο ήλιο. Τι τύχη! Οπότε, περπατάμε τώρα. Τι όμορφα. Για να σας δείξω. Πολύ όμορφα. Για να σας δείξω τι βλέπω λοιπόν. Να μου βλέπετε κι εσείς, μην ζηλεύετε. Θυμάσαι λοιπόν εκείνη τη φορά που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε να έχουμε ένα ιδίλιο μεταξύ μας και ότι όπου πάω θα πας. Έλα, περπάτα δίπλα μου λοιπόν και εσύ. Σου αρέσει η Ιταλία, για πες μου. Για πες μου λοιπόν, πώς σου φαίνεται. Και επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς να μου πεις, δεν μπορώ να σε ακούσω τώρα. Πέθανα. Και επειδή λοιπόν ξέρω ότι δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά ξέρω ότι θέλεις να μου πεις τόσο πολλά, γράψε εδώ από κάτω στα σχόλια. Πες μου, πώς σου φαίνεται. Τι νομίζεις, έχεις έρθει εδώ πέρα ποτέ? Εντάξει, έχω παρατηρήσει ότι μιλάω λίγο παθιάρικα, χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο. Απλά μου βγαίνει έτσι, μερικές φορές. Δεν μιλάω έτσι στην καθημερινότητά μου, να ξέρεις. Να, ένα ακόμη fun fact για μένα. Γεια σας μωράκια μου και πάλι. Μετά από 2 ώρες περπάτημα αποφασίσαμε να έρθουμε για ένα καφεδάκι, ένα εσπρέσο ιταλιάνο. Και πήρα single origin Brazil. Πήρα όμως και ένα μπριός με πιστάτσιο κρέμα. Για να σας δείξω. Τέλειο, για να δούμε. Ο καφές, διπλό εσπρέσο. Μου έφερε και ζάχαρη, αλλά νομίζω πως δεν θα χρησιμοποιήσω, αλλά κοίτα αυτό. Αχ, η κρέμα πιστάτσιο και το μπριός. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε τα πράγματά μας από το Airbnb, που δεν είναι καθόλου μακριά από εκεί που φάγαμε. Και θα πάμε στο αεροδρόμιο, δυστυχώς τελείωσε αυτό το ταξίδι.